Το πράσινο φως για τη συνέχιση των εργασιών που αφορούν στην αποχέτευση φερών άναψε το δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι οποίες έλαβαν τη δικαστική οδό μετά και το στόπ που έθεσε το ελεγκτικό συνέδριο. Την περασμένη Παρασκευή, ο ανάδοχος έλαβε 200.000 ευρώ, χρήματα που ξεπάγωσαν το έργο και το οποίο σημείωσε μεγάλη καθυστέρηση, προκαλώντας την ένταση της Δημοτικής Αρχής. Φτάσαμε και πότε φτάσαμε να παρακαλάμε, όχι να βγει υπέρ μας, να εκδικαστεί η υπόθεση. Να εκδικαστεί και να βγει η απόφαση και να καταγραφεί. Εμείς δεν θέλαμε να παρέμβουμε υπογείως. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Γιατί ξέρουμε το δίκαιό μας. Αυτά λοιπόν στις σφαίρες δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε τουλάχιστον όπως ακριβώς. Όσο ασχοληθήκαμε με όλα τα θέματα του διευρυμένου δίκτυου της Αλεξανδρούπολης, τους 8 μήνες ασχοληθήκαμε μόνο για την απογένεια των Ρώμων. Μόνο για την απογένεια των Ρώμων. Και από πάνω είχαμε κάποιους οι οποίοι μας βρίζανε. Ενώ δεν φταίγαμε καθόλου. Μέχρι τις 31 Δεκάτου λοιπόν του 2015 το έργο της αποχέτευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί, δίνοντας αξία και στο έργο του βιολογικού καθαρισμού. Σημασία έχει ότι δεν μείναν οι δρόμοι έτσι οργωμένοι στις σφαίρες επί 8 μήνες χωρίς να φταίει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, αλλά κινδύνευσε και το έργο των 6,5 εκατομμυρίων του βιολογικού που είναι τελειωμένο 100% και μένουν οι δοκιμές συνδέσεως με την αποχέτευση, η οποία θέλει άλλο 27% για να ολοκληρωθεί και δεν μπορούσαν να αρχίσουν γιατί ακριβώς σταμάτησε από τη μη καταβολή και εξόλυψη των ενταλμάτων. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε λίγο πριν από τις 31 Δεκάτου του 2015, χρόνος καταληκτικός προκειμένου να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το έργο ολοκληρωμένο, γιατί αν δεν παραδοθεί ολοκληρωμένο λόγω ΕΣΠΑ, κινδυνεύαμε να χάσουμε τα 6,5 εκατομμύρια, δηλαδή να αναγκαστούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ΕΣΠΑ, να καταβάλει ο Δήμος εξιδίων πόρων αυτά τα 6,5 εκατομμύρια που αφορούσαν το βιολογικό και την αποχέτευση των φερών. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβούλου Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος έδωσε απάντηση στην τοποθέτηση που έκανε επικεφαλής της παράταξης ανάσα για την Αλεξανδρούπολη Παύλος Μιχαηλίδης στη Δέλτα Τηλεόραση σχετικά με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τα αδέσποτα. Κατηγορήσατε χθες ή προχθές στη τηλεόραση ότι η Δημοτική Αρχή είναι ανίκανη να το αντιμετωπίσει. Έτσι. Έτσι. Είναι καταγεγραμμένο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε τις φράσεις σας και τους χαρακτηρισμούς, γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή είναι μία από τις 5 σε όλη την Ελλάδα που κατάφερε να αποσπάσει τον δίλιο 620.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ και να κάνει επίσημο καταφύγιο, το οποίο σε λίγες μέρες θα είναι στα χέρια μας. Θα είστε τουλάχιστον αμετροεπείς και έξω από την πραγματικότητα, εάν συνεχίζετε να μας πυροβολείτε με αυτόν τον άδικο τρόπο.